Η Συμμαχία Πολιτών σφράγγισε το ψηφοδέλτιο για τι ευρωεκλογέ του προσεχού Μαου κατά την πρώτη τη πολιτική συνέλευση. Του ψηφοδελτίου θα ηγηθεί ο πρόεδρο τη Συμμαχία Γιώργο Λιλίκα, σε μια προσπάθεια εξασφάλιση έδρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η αποχή δεν φέρνει την αλλαγή και την ανατροπή. Την αλλαγή τη φέρνει η συμμετοχή. Η αλλαγή έρχεται μέσα από την ψήφον του κάθε πολίτη. Είναι ψηφίζοντα και καταψηφίζοντα που θα ανατρέψουμε το κατεστημένο, όχι αδιαφορώντα. Τα συλλογικά όργανα τη Συμμαχία Πολιτών αποφάσισαν το ψηφοδέλτιο να απαρτίζεται από τέσσερα άτομα μέλη τη κίνηση και δύο προσωπικότητε εκτό τη Συμμαχία. Ω εκ τούτου, η υπόλοιπη εκλεκτή τη Συμμαχία Πολιτών για το ψηφοδέλτιο των Ευρωεκλογών είναι η Αλέξανδρος Μιχαηλίδη, Ανδρέα Αποστόλου, Σίμος Αγγελίδη, Κούλη Νικολάου και Ειρήνη Μάντολε. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλουμε εκπροσώπου των πολιτών και όχι εκπροσώπου τη Τρόικα. Θέλουμε ανθρώπους που πιστεύουν στη διεκδίκηση, που πιστεύουν στα δικαιώματα μας και είναι έτοιμοι να πολεμήσουν για αυτά τα δικαιώματα. Γι' αυτό η Συμμαχία Πολιτών πρέπει να είναι και θα είναι παρόν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο Γιώργο Λιλίκα έψεξε επίση την πρόθεση τη κυβέρνηση να εγγράψει στου εκλογικού καταλόγου τουρκοκύπριου με δικαίωμα ψήφου και εκλογή. Έχουμε όμω ένσταση. Την ώρα που οι τουρκοκύπριοι απορρίπτουν την Κυπριακή Δημοκρατία, την ώρα που ίδρυσαν, συντηρούν και προωθούν το κατοχικό καθεστώς της λεγόμενης τουρκικής δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου, να απολαμβάνουν ταυτόχρονα και τα αγαθά της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι δικαιώματα στην Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να έχουν μόνο όσοι εκπληρούν τις υποχρεώσεις τους έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στο μεταξύ, την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου, θα διεξαχθούν οι επαναληπτικέ εκλογέ για τι θέσει του Προέδρου, των 5 συντονιστών και των 15 ερετών μελών τη πολιτική συγκλήτου τη Συμμαχία. Δικαίωμα ψήφου θα έχουν όσοι εγγραφούν μέλη την ημέρα των εκλογών. Η Συμμαχία Πολιτών ανακοίνωσε ότι για την ψηφοφορία θα στηθούν κάλπε στα επαρχιακά γραφεία τη κίνηση σε όλη την Κύπρο ενώ όσοι επιθυμούν να ψηφίσουν ηλεκτρονικά θα πρέπει να εγγραφούν στον σχετικό ηλεκτρονικό κατάλογο, ώστε να μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα μέσω της ιστοσελίδας συμμαχίαπολιτών.org.